δυνατό ναι στο ΚΚΕ, το πιο ισχυρό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χρειάζεται δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί όπως αποδεικνύει όλο αυτό το διάστημα τα στοιχεία τα οποία η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει στο φως, δεν πρόκειται για κάποιο κοινό σπίτι των λαών που φέρνει αλληλεγγύη, δημοκρατία, ενισχύει τα δικαιώματά μας, μας βοηθάει να ζήσουμε καλύτερα. Είναι μια εμπεριαλιστική ένωση διακρατική που υπερασπίζεται σε κάθε τόνο και με κάθε μέσο τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στον ανταγωνισμό που έχουν με άλλα μεγάλα μονοπόλια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας, άλλων μεγάλων και ανερχόμενων εμπεριαλιστικών δυνάμεων. Γιατί είναι μια ένωση η οποία έχει 10 Ελλάδες περίπου ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, που ήδη έχει θέσει. Έχει 2 Ελλάδες ανέργους, μισή Ελλάδα αστέγους. Και ό,τι μέτρα παίρνουν είναι στην κατεύθυνση αυτή που βλέπουν και οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή οι μισθοί που μην τους επιτρέπουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, κοινωνικά δικαιώματα τσακισμένα. Και αν πούμε ότι στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται μια πιο συγκεκριμένη προσπάθεια από τις κυβερνήσεις που εφάρμοσαν τα μνημόνια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ πρώτα και ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, να τσακιστούν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, ήταν γιατί ακριβώς υπήρχε ισχυρή λαϊκή απάντηση στα μέτρα που παίρναγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακριβώς γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, η κομμουνιστική νεολαία, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον ελληνικό λαό, μέσα στην εργατική τάξη, και σε κρίσιμες στιγμές μπορέσαμε να δώσουμε ισχυρή απάντηση, να μπλοκάρουμε μέτρα, να φρενάρουμε. Γιατί αποδέσμευση και όχι βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί σε κάθε στροφή της ιστορίας αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, αλλά αλλάζει ακριβώς προς το χειρότερο, όπως και το σύστημα το οποίο εξυπηρετεί. Ο καπιταλισμός δηλαδή, ο οποίος όσο σαπίζει γίνεται πιο επιθετικός, πιο βάρβαρος, στην ανάγκη του να αυξήσει το ποσοστό κέρδους, τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, αναγκάζεται όλο και περισσότερο να μπαίνει σε πολέμους, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του με πολεμικές αναμετρήσεις, με τέτοιου είδους επιλογές, οι οποίες στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά τι φέρνουν. Φέρνουν την αβεβαιότητα για την νεολαία, φέρνουν τα κύματα, τα προσφυγικά, τις προσφυγικές ροές με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που αφού πρώτα αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τη θηριωδία του πολέμου που οι υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και οι φίλοι τους δημιούργησαν, τώρα βρίσκονται διπλά και τριπλά εγκλωβισμένοι μέσα στις μόριες, σε αυτά τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης που φτιάχνουν. Άρα λοιπόν η μόνη λύση πραγματικά για τους λαούς, για τους νέους και τις νέες της χώρας μας και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, είναι να αποδεσμευτούν από αυτόν τον υπεριαλιστικό οργανισμό με εργατική λαϊκή εξουσία, να κάνουν δηλαδή οι ίδιοι κουμάντο σε κάθε χώρα, να οικοδομήσουν μια κοινωνία και οικονομία που θα έχουν στο επίκεντρο τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες του μονοπωλιακού κέρδους. Και εδώ να προσθέσω κιόλας, όσο περνάει ο καιρός και γίνεται πιο έντονη αντιπαράθεση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ζώνη του ευρώ, βλέπουμε ότι προκύπτουν διάφορες δυνάμεις, αυτές οι λεγόμενες ευρωσκεπτικιστικές κτλ. Αν κοιτάξει κανείς, και οι ευρωσκεπτικιστές όπου κυβερνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείτε για παράδειγμα την Αυστρία, δεν ανατρέπουν τα βαριά αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διάφορες λευκές βίβλους που φτιάχνει από το Μάστριχτ, τη Λισαβόνα και δόθε. Το αντίθετο, κάνουν μια αντιπαράθεση τα υπεριαλιστικά κέντρα, οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις μεταξύ τους, για το πώς καλύτερα να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ομίλους. Αλλά η απάντησή τους και η επίθεσή τους είναι ενιαία, όταν αυτό έχει να κάνει με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, τις διεκδικήσεις, με την καταστολή απέναντι στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Πώς το ναι στο ΚΚΕ, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα, θα κάνει τη διαφορά την επόμενη μέρα? Καταρχήν, όπως είπαμε και πρωτήτερα, υπάρχει τεράστιο συμφέρον για την εργατική τάξη και το λαό μας να έχει ένα ισχυρό ΚΚΕ σε κάθε χώρο. Και δεν λέω μόνο στο Κοινοβούλιο, το Εθνικό, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά μιλάμε και για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπου το ΚΚΕ κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης μαζί με εκατοντάδες άλλους αγωνιστές. Αλλά και βέβαια και σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί ήδη εκεί όπου οι κομμουνιστές έχουν ισχυρή παρέμβαση μαζί με άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές, έχουν σφραγίσει ό,τι θελκτική εξέλιξη έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και μέσα στην κρίση. Και μιλάω για την καλυτέρευση των όρων ζωής και εργασίας σε εργαζομένους σε δύσκολους κλάδους, όπως είναι η Κόσκο, όπως είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπως είναι τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που γίνονται
σε άλλους κλάδους, στα τρόφιμα, στα φάρμακα, δηλαδή άμεσα υπάρχει καλύτερευση. Γιατί ένα ισχυρότερο ΚΚΕ μπορεί από καλύτερους όρους να φέρνει στο προσκήνιο τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των νέων, να τις πολλαπλασιάζει και με ανανεωμένη ορμή μπορεί να καταθέτει προτάσεις, σχέδια νόμων, τροπολογίες, οι οποίες πραγματικά κοιτάνε να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν τα ουσιαστικά δικαιώματα που θα πρέπει σήμερα να απολαμβάνουμε. Δηλαδή τι, δεν μπορείς, ας πούμε, στο 2019 να μην υπάρχει προστασία για τη λαϊκή οικογένεια και να είναι πιθανό να χάσει το σπίτι της σε ένα πληστηριασμό, ή δεν μπορεί να σου παίρνει το σπίτι για μια οφειλή της τάξης των 500 και 600 ευρώ, όπως γίνεται σήμερα, ή δεν μπορεί να πληρώνεις βαρύτατα χαράτσια για τη μόρφωση των παιδιών σου από το βρεφονηπιακό σταθμό, το νηπιαγωγείο και συνέχεια, όπως θέλει να γενικεύσει τώρα η κυβέρνηση και με το νομοσχέδιο που θα φέρει τις επόμενες μέρες για την ανώτατη εκπαίδευση. Γιατί ισχυρό ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή θα αποτελέσει ακριβώς τα μάτια και τα αυτιά του λαού σε αυτό το αντιδραστικό όργανο αυτής της Ιμπεριαλιστικής Ένωσης. Γιατί αν δεν ήταν το ΚΚΕ εκεί, δεν θα μάθαινε ποτέ ο λαός μας τι ήταν αυτά που προορίζονταν να του έρθουν. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αποκαλύψει ποια είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα που κινείται, τι μέτρα παίρνει, και ότι δεν ήταν από τύχη που ξαφνικά μέσα στην καπιταλιστική κρίση και τώρα στην ανεμική ανάκαμψη πάρθηκαν αυτά τα βαριά μέτρα που έχουν μειώσει κατά τα 40% το εισόδημα του λαού μας, έχουν τσακίσει τα δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, στην ασφάλιση. Δεν έγινε αυτό δίθεν τάχα μου για να γλιτώσει η χώρα, να βγει η χώρα από την κρίση, γιατί και σε χώρες άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ήταν σε βαθιά κρίση και ύφεση, τα ίδια καρμπών μέτρα εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού.